βρισκόμαστε με τον μοναδικό Γιάννη Πλούταρχο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα για από μένα, τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Ηράκλειο που με αγαπάει τόσο πολύ και μάλιστα από εδώ ξεκίνησε και η μεγάλη μου επιτυχία, η μεγάλη μου διαδρομή. Για πες μας για τη σημερινή βραδιά που έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, την Ηλιαχτίδα. Σήμερα έχω τη χαρά να τραγουδήσω για τους Έλληνες, για την πανκρήτια ελληνική αστυνομία αξιωματικών. Και ειλικρινά αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ όμορφο, μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση από την αστυνομία. Θα ήθελα μέσα από αυτό να πω δύο λόγια για αυτόν τον κλάδο που είναι τόσο αδικημένος κλάδος. Ένας κλάδος που προστατεύει, μας φυλάει και πρέπει να την αγαπάμε την ελληνική αστυνομία. Και πάμε τώρα στα δικά μας, για τη δουλειά σου θέλω να μιλήσουμε. Δεν θα σε πάω πολύ πίσω γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ αυτή τη συνέντευξη. Οπότε ας πάμε στο τελευταίο άλμπουμ που έβγαλες, το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι 6 μήνες που έχει κυκλοφορήσει. Είναι παραπάνω, είναι 8 μήνες. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Βγήκε, πραγματικά την ψήφισε ο κόσμος, την αγάπησε και την υποστήριξε. Γίνανε πολύ μεγάλες πωλήσεις, κάτι πολύ σπάνιο και πολύ δύσκολο για την εποχή μας. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις, αλλά μέσα θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους δημιουργούς που μου δώσανε το υλικό αυτό, τα τραγούδια τους, τα πνευματικά τους παιδιά, να το πω έτσι. Ξεχωρίζεις κάποιο κομμάτι από το τελευταίο σου άλμπουμ? Δεν χρειάζεται να ξεχωρίσω εγώ κάτι, το ξεχωρίζει ο κόσμος και έτσι αυτό είναι το καλύτερο. Είναι μια επιτυχία μετά την άλλη. Με βγάζει από δύσκολη θέση. Και ακόμα έχει να δώσει πάρα πολλά. Τώρα κυκλοφορεί ένα καινούριο σίγκλ, το Έρωτα θα έχει και κλέφτη. Το έχει γράψει. Μόλις τώρα βγήκε και το βίντεο κλιπ, έτσι δεν είναι? Πώς βγήκε, ένα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ. Έρωτα θα και κλέφτη, θέλει μαγικό καθρέφτη. Να ζητάς τη συντροφιά μου, να σκοτώνεσαι μακριά μου. Να έχεις δίψα όλη νύχτα, για μια ακόμα καλή νύχτα. Έρωτα θεέ και κλέφτη, θέλει μαγικό καθρέφτη. Το έχει γράψει το πρώτο τραγούδι που έχει γράψει ο γιος μου, ο Γιώργος. Σε στίχους, τον είδαμε, το τραγουδάει κιόλας. Σε στίχους του Αλιβιζάτου, του Σαράντι Αλιβιζάτου, του μεγάλου αυτού στιχουργού. Και στην πορεία θα βγει, τώρα που να είναι, δηλαδή σε κάνα μήνα περίπου, θα βγει ένα άλλο σίγγλ, έκπληξη για τον κόσμο. Να τα και εκπλήξεις. Μας αρέσουν πάρα πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να τα ακούσουμε, να τα παίξουμε και στα ραδιόφωνα. Η συνεργασία, το Κοίταξέ με, ένα τραγούδι που προσωπικά εμένα στο ραδιόφωνο μου το ζητάνε συνεχώς. Με μια τραγουδίστρια που ανέδειξε εσύ ο ίδιος, η Ντιάνα. Αυτός ο άνθρωπος με συγκίνησε ακούγοντας την σε κάτι τραγούδια παραδοσιακά και συγκεκριμένα ποντιακά τραγούδια. Την άκουσα πόσο σπουδαία φωνή είχε και έτσι λοιπόν αποφάσισα να ψάξω να τη βρω. Τη βρήκαμε. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι για την Ντιάνα και για μένα. Θεωρώντας ότι τις καλές φωνές πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Έτσι λοιπόν κάναμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, ο κόσμος όντως τα αγκάλιασε και πιστεύω να τη βοήθησα μέσα από αυτό. Κοίταξε με, κρατήσε με, μη μου λες πως είναι αργά. Η δική μας η αγάπη δεν τελειώνει έτσι απλά. Κοίταξε με, ακούσε με, σου το λέω αληθινά. Όσο σοβα σου ανήκει η δική μου η καρδιά. Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι τη βοήθησες. Τώρα από εκεί πέρα στο χέρι της βέβαια. Είναι και η τύχη του κάθε ανθρώπου. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο πάλι. Είχα την τύχη φέτος να συνεργαστώ με ένα πολύ σπουδαίο θείασο. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Δεν γινόταν να το αφήσω έτσι. Γοργόνες και μάγκες. Πραγματικά αυτή η παράσταση έσκησε. Τεράστιες πωλήσεις σε εισιτήρια. Είχα πραγματικά αυτή την ευχαρίστηση να συνυπάρχω μαζί με το θεατρικό κόσμο, να το πω έτσι, τη θεατρική οικογένεια πάνω στη σκηνή. Να τραγουδήσω τραγούδια πανέμορφα
σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και σε μουσική του μεγάλου Μίμη Πλέσα, μεγάλων ερμηνευτών, του Πουλόπουλου, του Βογιατζή, του Δάκη, της Τζένι Βάνου. Και όλο αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, πολύ όμορφο. Το κρατάω μέσα μου πραγματικά. Μοναδική εμπειρία. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Θα γίνει και μια πολύ μεγάλη περιοδία στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια μεγάλα θέατρα στην Αθήνα. Την περιμένουμε όμως και στην Κρήτη. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Τους έχω φάει, λέω, γίνεται, λέω, να μην πάμε στην Κρήτη. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος. Υπάρχει. Εγώ πάντως τους πιέζω ειλικρινά. Χρόνο, πάντως... Λέω, πρέπει να τη φέρουμε οπωσδήποτε αυτή την παράσταση, να τη δουν εδώ πέρα ο κόσμος. Θέλω πάρα πολύ, γιατί και εγώ δεν μπόρεσα να τη δω, ομολογώ. Πολλοί κόσμος, γι' αυτό και βγαίνουμε έξω. Πάντως, τοποθεσίες θα βρούμε. Είναι σίγουρο αυτό. Και μία τελευταία ερώτηση. Είπαμε για την τελευταία σου εμπειρία τώρα στο θέατρο. Έχεις πάρει βραβεία. Χρυσούς. Πλατινένιους δίσκους. Τριπλά πλατινένιους δίσκους. Αποθέωση από τον κόσμο. Ρεκόρ εμφανίσεων σε μαγαζιά. Όμως. Τι είναι αυτό που δεν έχεις κάνει στην καριέρα σου και θα ήθελες να κάνεις? Είναι κάτι, τέλος πάντων, υπάρχει κάτι? Πάντα ο ανθρώπινος νους, πάντα κάτι γεννάει. Mm-hmm. Πάντα κάτι περιμένει, κάτι αναζητάει. Εγώ είμαι ευγνώμων απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους για όλη αυτή την πορεία που έχω κάνει, για αυτή την πανέμορφη πορεία που έχω κάνει. Δεν τη φανταζόμουν, ούτε περίμενα τόσα πολλά όσα μου έχουν δώσει. Απλά... Σίγουρα ο νους μου γεννάει πράγματα και θα ήθελα να κάνω, αλλά όχι όμως να είναι αυτός ο σκοπός. Αφήνομαι και λίγο στον καιρό και ό,τι βγάλει. Είμαι τόσο γεμάτος από αγάπη, είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που με αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Εύχομαι αυτό να το έχω ανταποδώσει μέσα από τη στάση μου και από το τραγούδι. Στάση ζωής εννοώ και τραγούδι. Δεν ξέρω, ένα μεγάλο ευχαριστώ λέω μόνο και αύριο μέρα είναι. Ίσως κάτι άλλο σκεφτώ, ίσως κάτι άλλο γεννηθεί μέσα μου, να το δώσω στον κόσμο με αγάπη. Έτσι απλά. Εγώ θα σε ευχηθώ να έχεις την υγεία σου, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα νομίζω για να κάνουμε πράγματα και να πηγαίνουμε μπροστά. Είναι μεγάλο πράγμα να έχει ο άνθρωπος την υγεία του, γιατί δυστυχεί μόνο από αυτό, από τίποτα άλλο. Και να έχεις. Να συνεχίζεις να μας χαρίσεις έτσι ωραία τραγούδια, να έχεις πάντα επιτυχίες και να μας χαρίσεις τραγούδια για όσο θέλεις εσύ. Αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αντάμωση να ξανάχουμε πάλι. Πάμε να σε απολαύσουμε. Να είστε καλά. Στρέφομαι σιγά σιγά απ' τα δικά σου λάθη.
Κι ας καταστρέφομαι σιγά σιγά απ' τα δικά σου λάθη. Πέρασα να πω μια καλησπέρα, μα δεν άνοιξες στην πόρτα σου να είμαι απ' έξω, τ' άντεξες. Δεν άξιζα το πέρσιμο αυτό. Πέρασα να πω μια καλησπέρα και μου κρύφτηκες στον έρωτα που έκρυβες, ανοίχτηκες. Κι αυτό θα τον κρατάω όσο ζω. Καλώς ήρθατε ή μάλλον καλώς σας βρήκα. Άλλον άνθρωπο γνώρισα, άλλον άνθρωπο χώρισα. Σε περίμενα γιος και μετά είδα πως ένα ψέμα ήσουν μόνο. Άλλον άνθρωπο γνώρισα, άλλον άνθρωπο χώρισα. Μια χαρά να περνάς, μόνο μη περπατάς στο δικό σου το δρόμο. Προσπάθησα λοιπόν να σε ξεχάσω και ό,τι σε θυμίζει να το σπάσω. Προσπάθησα λοιπόν να μη σε βλέπω, τη θύμησή σου να μην επιτρέπω. Η βραδιά πανέμορφη, η ατμόσφαιρα καταπληκτική. Με το Γιάννη Πλούταρχο να τραγουδάει ακριβώς πίσω στη πίστα, έναν, αν όχι ο πιο ερωτικός τραγουδιστής, έναν από τους πιο ερωτικούς. Έτσι θα σας αφήσω σήμερα εγώ. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλάκια πολλά.